Στην πρέβεζα και πάλι, φίλες και φίλοι, ο κύριος Δημήτρης Γερογιάννης, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του Δήμου, μαζί με άλλους ρομαντικούς, όχι ρομαντικούς, έξυπνους, γρήγορους, αλλάζουν την πόλη και πάνε να κάνουν την πρέβεζα κάτι σαν τα τρίκαλα, έτσι, που έχουν ξεφύγει, όσον αφορά το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και άλλων πόλεων που προσπαθούν γρήγορα να αλλάξουν την φιλοσοφία τους και να εξυπηρετούν πλέον τους πολίτες τους, τους τουρίστες, τους επισκέπτες τους μέσω σημαντικών αλλαγών. Είχαμε μείνει λοιπόν στην Ακαδημία της ΣΥΣΚΟ, η οποία θα δώσει πιστοποιητικά σε άνεργους συμπολίτες μας για να τρέξουν στη νέα εποχή. Κύριε Γερογιάννη, τι άλλο κάνετε λοιπόν, για πείτε μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίρνω την Σκυτάλη. Πολύ σωστά μιλήσατε για τα τρίκαλα, γιατί βρισκόμαστε και σε πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Δημήτρη Παπασταριού, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Παράδειγμα από τώρα. Τώρα γίνεται μια φοβερή δουλειά αξιοποίησης και στη συνάντηση που έχει ο Δήμαρχος ο κύριος Γεωργάκος με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αξιοποίηση όλου του προγράμματος Τρίτης, όλων των πεδιών, καθώς οπωσδήποτε και με το Υπουργείο, και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου πραγματικά, όπως τονίσαμε στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ τον Ιανουάριο, η ανάγκη των πόλεων σαν και εμάς, που δεν είμαστε ένα case study σαν τα τρίκαλα, είναι ουσιαστικά να έχουμε ένα πρόγραμμα Smart City, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε τις λύσεις που χρειάζεται κάθε πόλη. Γιατί ξέρετε, μια έξυπνες πόλεις δεν είναι κάτι το τυποποιημένο. Και είτε από τα διάθετα, είτε από το νέο προγραμματικό κύκλο, η κάθε πόλη, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς έχουμε μαρίνες, έχουμε ανάγκη τουριστικές, έχουμε την αρχαία Νικόπολη, θέλουμε να περάσουμε το smart στο θέμα της παρουσίασης του πολιτισμού. Έχουμε έναν τεράστιο οικολογικό πλούτο, τον Αμβρακικό, ένα εθνικό πάρκο, το οποίο έρχεται συγκλίνει το green μαζί με το smart, που είναι οι δύο μεγάλες επιταγές της επόμενης δεκαετίας, αν μπορούμε να πούμε, να αξιοποιήσουμε ακόμα και τις ψηφιακές λειτουργίες εκεί, είτε για την παρουσίαση, για την εκπαίδευση. Και πραγματικά θα σας πω και κάτι στον αέρα για πρώτη φορά, όραμα του Δημάρχου, και κάνουμε μια εκκίνηση. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου, στην Πρέβεζα, την ασφαλέστερη πλέον παραλία, και θα σας πω τι έχει γίνει και με αυτό που το είπαμε στην αρχή, να οργανώσουμε το πρώτο, κατά κάποιον τρόπο, Digital Beach Conference. Για πείτε μας, πώς θα το κάνετε αυτό. Τι έγινε αυτό. Γιατί στο beach είναι beach party, πηγαίνει το μυαλό μας, να δούμε πώς το κάνετε. Γιατί όχι. Ξέρετε, η Καλιφόρνια και το Silicon Valley είναι μια μεγάλη παραλία ουσιαστικά. Γιατί όχι και στην Πρέβεζα. Στόχος μας είναι σε μια ντεκοντρακτέα, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο κατάσταση, στην ασφαλέστερη παραλία όπως χαρακτηρίστηκε για την εποχή του COVID-19 από το European Best Destination, και υπήρχαν όλα τα σχετικά άθρα, γιατί η Πρέβεζα πλέον είναι η πρώτη ασφαλέστερη παραλία και ο πέμπτος ασφαλέστερος προορισμός, όπως ανέφερε το Forbes, το Mirror, το Daily Mail, Le Soir, το Metro, πάρα πολλά, το El Mundo, η ισπανική El Mundo, να φτιάξουμε ένα camp καλοκαιρινό, μια διημερίδα, όπου εκεί ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε, εκτός εννοείται και στους 75 συμμετέχοντες που είναι στο Cisco Academy, μια σειρά όλων της νέας ψηφιακής εξέλιξης. Στόχος μας είναι εκεί ουσιαστικά να κάνουμε το Prevesa Be Smart, Be Green. Θα υπάρχουν πάρα πολλές θεματικές, όπως θα έχει να κάνει, ας πούμε, οι ψηφιακές εφαρμογές στη δημόσια διοίκηση, οι ψηφιακές λύσεις στην τουριστική προβολή, γιατί θα έχουμε, ας πούμε, θα είμαστε προς το κλείσιμο αυτής της δύσκολης τουριστικής περίοδου. Θα μιλήσουμε για τη νέα διάσταση των smart cities και θα μιλήσουμε και για smart εφαρμογές στον πολιτισμό, την ιστορία και την γαστρονομία. Πολύ ωραία πράγματα κάνετε. Και πολύ ωραία θα παρατηρείτε τώρα στην παραλία να είναι όλοι οι high tech. Αυτό πουλάμε παραλία. Συγγνώμη, πουλάμε παραλία, πουλάμε ωραίες θάλασσες, πουλάμε αυτές τις ομορφιές που μπορείτε να το συνδυάσετε. Τρέξτε αυτά. Κύριε Γεωργιάννη, πραγματικά. Και το Υπουργείο. Στο αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής, συγγνώμη, στο απόγειο είχαμε μιλήσει με συνεργάτες του κ. Πιερακάκη και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να το τρέξουμε. Θα είναι μια ταυτόχρονη προβολή τουρισμού και της ψηφιακής εξέλιξης. Αυτό ουσιαστικά είναι το σχέδιο και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ετοιμάσει όλο τον σχεδιασμό μας, το ταδικό μας σχεδιασμό αυτής της μεταφράσης. Υπέροχα πράγματα κάνετε, μπράβο σας. Προχωράτε το και ό,τι θέλετε θα είμαστε κοντά να το δείχνουμε στον άνθρωπο. Όλοι μαζί μπορούμε. Εμείς να πω και να μου επιτρέψεις και στο κλείσιμο της φιλοξενίας που είχα στην πολύ καλή σας εκπομπή να ευχηθούμε καλή σεζόν σε όλη την Ελλάδα και να πούμε ότι με την ατομική μας ευθύνη αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ μας ως χώρα μπορούμε να στηρίξουμε με τον ιστορικό τουρισμό όλα τα μέρη της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη παντού και επίσης εμείς καλούμε απλώς την Πρέβεζα να κάνουν διακοπές σε μια
σε έναν επιλεκτικό, σε έναν τόπο, ας πούμε, όχι τόσο γνωστό, αλλά έχουμε, είναι, η Πρέβεζα είναι η απόλαυση της μαγείας και της απλότητας, δίχως φίλτρα. Και προσπαθούμε να δώσουμε την ικανοποίηση των αισθήσεων μέσα από το μεγαλείο του αληθινού και του αυθεντικού. Αυτό από εμάς. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή προσπάθεια στον καθαρισμό των ακτών που άκουσα και πολύ καλά πράτεται στο μέτωπο κάτω στην Αθήνα. Και πιστεύω ότι όλοι να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, ώστε να υποδεχτούμε τους όσους τουρίστες την όση ανάπτυξη έχουμε με την καλύτερη δυνατό πρόσωπο που μπορούμε να έχουμε όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι με αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Την Ελλάδα του μέλλοντος όπως τη θέλουμε και προσπαθούμε να έχουμε. Κύριε Γεωργιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας γεμίσατε με αισιοδοξία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γεωργιάννης από την Πρέβεζα, από έναν Δήμο που ξύπνησε. Ξυπνούν οι Δήμοι σιγά-σιγά. Άμα έχουμε νέο κόσμο μέσα και αρχίζει να μπολιάζεται καλά η τοπική αυτοδιοίκηση, ξυπνούν και κάνουν βήματα προς το αύριο, όπως ξυπνούν και τα επιμελητήρια. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου της Αθήνας.